Λοιπόν, μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ένας κληρικός αρχιμανδρίτης, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Εκοιμήθη ο μακαριστός πατέρας Σαράντης Σαράντος, υπηρετούσε στην ενορία της κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου, ιδιαιτέρως γνωστός εκεί, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και πανελλαδικά βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε. Και θα μιλήσουμε για την προσωπικότητά του με τον πατέρα Θανάσιο Γεραμάνη, ο οποίος είναι εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτου στο Βαθύ Αυλίδος. Είναι μαζί μας με εικόνα και ήχο. Το γνωρίζατε πολύ καλά, πατέρα Θανάση, ήταν πνευματικό παιδί σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Την ευχή σας, καταρχάς. Είχαμε την ευλογία αυτή του κύριου ευχή. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι αυτή η παρουσία μου στο κανάλι σας, που προσφέρει πολύ μεγάλο έργο και βοηθάει πάρα πολύ τους πιστούς ανά την οικουμένη, είναι το κίνητρο η κοίμηση του πνευματικού μας πατρός, του πατρός Σαράντη Σαράντο. Mm-hmm. Έχουμε την ιδιαίτερη μεγάλη ευλογία αυτή να έχουμε χρόνια πνευματικά του παιδιά, και τα πάντα τα οφείλουμε σε αυτό. Το ότι αγαπήσαμε την Εκκλησία, το ότι προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό της πίστος, το οφείλουμε από αυτή την εμβληματική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας που πλέον είναι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είχε χιλιάδες πνευματικά παιδιά και καθοδηγούσε πάρα πολύ κόσμο. Τον εμπιστεύονταν και τον σέβονταν πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ο πατέρας Σαράντης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο πατέρας Σαράντης πέρασε μέσα από τον καμίνι των θλίψεων. Γεννήθηκε το 1942 και το 1970, ενώ είχε νυφευτεί την πρεσβυτέρα Θεοδόρα, απέκτησε 4 τέκνα, γεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα τον Σταυρό της Χειρίας σε πολύ νεαρή ηλικία. Η πρεσβυτέρα έφυγε από τη ζωή μετά από ατύχημα και ο παππούλης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να μεγαλώσει τα 4 μικρά του παιδιά, που ήταν μικρά, πολύ μικρά στην ηλικία, χωρίς αυτό όμως να τον αποκόψει από τα καθήκοντά του, που ήταν πάρα πάρα πολλά. Mm-hmm. Ήταν πρώτον ένας λειτουργός ευλαβέστατος. Δηλαδή νόμιζες ότι λειτουργούσε ένας άγγελος όταν ήσουν κοντά στον πατέρα Σαράντη. Τυπικός λοιπόν στα λειτουργικά του καθήκοντα, είχε να στηρίξει όχι μόνο την οικογένεια αλλά και την ευρύτερη οικογένεια, τα πνευματικά του παιδιά που είναι χιλιάδες πνευματικά παιδιά. Έχει εκατοντάδες πνευματικά παιδιά κληρικούς που λαμπρύνουν και στολίζουν την Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία. Ταυτόχρονα όχι μόνο λειτουργός αλλά και εκπαιδευτικός. Εγώ εκεί πρώτη φορά τον γνώρισα. Mm-hmm. Τον είχα καθηγητή πριν 30 χρόνια στην Εκκλησιαστική Σχολή τη Ριζάριο, ο οποίος με την προσωπικότητα αυτή που είχε ο πατέρας Σαράντης δεν έλεγε πολλά πράγματα, αλλά όλη του η ζωή και η βιωτή ήταν αυτή που σε καθήλωνε και σε βοηθούσε να δεις αυτό το μεγαλείο της πίστης. Έτσι λοιπόν, είχε πολλά καθήκοντα, ανίστακτο στην προσευχή, στις ακολουθίες, στη διακονία των πονεμένων, στο εξομολογητήριο να είναι ώρες ασταμάτητες, σε οικογένειες να τρέχει να τις συνδράμει και να τις βοηθεί, να τις στηρίζει, με παιδιά που ήταν σε ναρκωτικά, παντού ήταν πρώτος. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος άνθρωπος, ουράνιος άνθρωπος θα τολμήσω να πω, και πήγε ως άγγελος, είναι ο πατή Σαράντης, ο οποίος πλέον βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού, βρίσκεται στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, που για μας είναι μια μεγάλη απώλεια, αλλά πιστεύω ότι από εκεί που θα βρίσκεται ο πατέρας μας, θα προσεύχεται και αν θα έχει παρησία στο Θεό, θα προσεύχεται να μας ενισχύει στον αγώνα που και στον δρόμο μας χάραξε. Πατέρα Θανάση, μηνύματα που πήραμε από την περιοχή του Αμαρουσίου τώρα, γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπητός και εκεί βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα είχε, όπως είπατε, και στις πνευματικά παιδιά, μας τονίζουν το γεγονός ότι ήταν ταπεινός και αθόρυβος. Δεν ήθελε να ακούγεται το έργο του, δηλαδή έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά αυτό που τον χαρακτήριζε τον πατέρα Σαράντη ήταν ότι ήταν η σιωπή. Mm. Η σιωπή στην καθημερινή του ζωή, αλλά όμως αυτή η σιωπή σε θέματα σημαντικά γινόταν ένας χύμαρος, ένας ποταμός. Έγραψα κάπου ότι, και το λέω και τολμώ να το πω,
ότι ο πατέρας Αράντης στις δύσκολες αυτές τις ημέρες, 52 χρόνια κληρικός εφημέριος στη Μοναχή του Αμορουσίου, σήκωσε την Εκκλησία στην πλάτη του. Είναι μεγάλος λόγος, είναι η αλήθεια. Ναι. Διότι αυτά που τόλμησε ο πατής Αράντης δεν τα τόλμησαν σχεδόν κανείς, δηλαδή ελάχιστοι, μπροστά παντού για την πίστη, για την ομολογία της πίστεως, ένα στήλος της ορθοδοξίας μπορεί να χαρακτηριστεί ο πατής Αράντης εκτός από όλα τα άλλα που είπαμε. Στην Αιγαία, εναντίον των αγγλώσεων, εναντίον στη διαστρέβλωση της ιστορίας, στο μάθημα των θρησκευτικών, στο μακεδονικό, ήτο πάντα πρώτος. Αυτός ο απλός, ο ταπεινός, αλλά συνάμα ένας μεγάλος πνευματικός γίγαντας. Ας ελπίσουμε εκεί που παντού, βρίσκεται. Εγώ μου έκανε εντύπωση ότι ο πατής Άντρης ο καθένας και στο Μαργούσι, ναι, όλοι οι πάντες από τους γεροντότερους μέχρι τους νεότερους συγγονώθησαν και του δίνανε ευλάβεια. Αυτό είναι δείγμα της Αγίας Βιωτής και της μεγάλης προσωπικότητας που ήταν ο πατής Άντρης. Ας ελπίσουμε εκεί που βρίσκεται να βοηθάει περισσότερο τώρα με τις προσευχές του προς τον Κύριο. Για όλους μας, ειδικά τώρα που το έχουμε ανάγκη ακόμη περισσότερο, πατέρα Θανάση. Όλη τη ζωή ήταν μια αμαρτική ζωή του πολύ. Και το τέλος του ήταν δοκιμάστηκε με το χειρουργείο που πέρασε και αυτά. Αλλά έτσι ήθελε ο Θεός, διότι μέσα από το χωνευτήρι των δοκιμασιών και των θλίψεων, αυτό μας έλεγε, μετά η ψυχή λάμπει όπως ο χρυσός. Το βάζουμε μέσα στο καμίνι και μετά λάμπει. Έτσι είναι και η ψυχή. Πρέπει να πράσουμε θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, διωγμούς, σουρκοφαντίες. Άλλο θα σηκώσει το βαρύ πέρθος της κυρίας, άλλο θα σηκώσει την ασθένεια, άλλο θα σηκώσει τον θάνατο ενός προσφυλούς προσώπου, μια συκοφαντία, οτιδήποτε εναποθέσει η χάρη του Θεού στην πλάτη μας. Πάντοτε αυτό έλεγε ο Παππούλης, να λέμε δόξαση ο Θεός. Και να συνεχίζουμε. Και αυτό που μας έλεγε ότι η τροφή μας είναι μέσα από το Άγιο Θυσιαστήριο και από τη μυστηριακή ζωή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Να συμμετέχουμε εμείς οι κληρικοί με συνείδηση και με ευλάβεια και με πίστη, αλλά και αυτό να το μεταφέρουμε στον πιστό λαό. Αυτό ο πατέρας Σαράντης το κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού, διότι πράγματι συμμετείχε ψυχοσωματικά σε όλες τις ακολουθίες. Από τη Θεία Λειτουργία που ήταν ένας ευλαβέστατος και προσευχόμενος, αλλά και μέχρι τις πιο απλές ακολουθίες, δηλαδή του μικρού αγιασμού, του ευχελαίου. Τι να σας πω, έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο με τον τρόπο που στεκόταν και προσευχότανε, σου μετέφερε αμέσως τη χάρη του Θεού. Έστω και με μία απλή ευχή που θα διάβαζε σε κάποιον ασθενή που είχε. Ό,τι και να πούμε, θα γραφτούν πολλά, θα υποθούν πολλά. Είναι πολλά πνευματικά του παιδιά. Εγώ είμαι ο ελάχιστος όλων των κληρικών από τα πνευματικά του παιδιά, που ήταν και αυτοί πολύ πολύ κοντά του, περισσότερο και από μένα. Πράγματι, δημιούργησε την αιστεία, ήταν ο ιδρυτής και ο εμπνευστής της αιστείας πατερικών μελετών, που εκεί έκαναν μεγάλα τολμήματα και μεγάλα ανοίγματα και μεγάλες παρουσίες. Πάντοτε ήταν η ψυχή και η κινητήριος δύναμη για όλα, ήταν ο πατέρας Σαράντης. Μια ευλογημένη οικογένεια, επειδή έφτιαξε 4 παιδάκια, έχει 19 εγγόνια. 19 εγγόνια. Που αγαπούν τον Θεό, καταξιωμένα τα παιδιά του. Πλέον αναπαύεται. Κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου. Ναι. Ημέρα Σταυροπροσκυνήσεως. Ακριβώς. Και της ημέρα. Προσκυνήσεως του Τιμίου, ναι, Σταυρού. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, για να μας δείξει ότι όλη η ζωή του ήταν μια σταυροαναστάσιμη ζωή του πατρός Σαράντη. Ήταν σταυρός, αλλά πάντοτε μας έλεγε θα βλέπουμε την πορεία και το τέλος που είναι η Ανάσταση. Εκοιμήθηκε, παρέδωσε την Αγία του ψυχή, έφυγε από τα πρόσχερα στα ουράνια, στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, πέρασε από τη ζωή στην αιώνια ζωή, από το φως στο αιώνιο φως. Και αυτό το μαρτυρεί και το σκήνομά του, δηλαδή όποιος έβλεπε το σκήνομα του Παππούλη, έβλεπε ότι είναι σε πλήρη μακαριότητα και πράγματι αντίκρισε τον Χριστό και την Παναγία που τόσο μα τόσο πολύ αγαπούσε. Πατέρα Θανάση, μιας και μιλάμε, να αλλάξουμε λίγο θέμα, αν επιτρέπετε κιόλας, να πούμε ένα λόγο θέλουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη και τα λείψανα που έφεραν από τη Ρώμη. Ναι. Αν θέλετε να μας αναφέρετε δύο λόγια, μιας και έχουμε αυτή τη σύγκριση. Ο νοός μας είναι του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Είναι ο πολιούχος εδώ της κομοπόλεως του Βαθαίου Σαυλίδος. Ανήκουμε στη Μητρόπολη
Θιβών και Λεβαδίας. Και έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε αυτόν τον περικαλίνα που φτιάχτηκε μέσα σε 9 χρόνια. Το 2003 έγινε το θεμέλιο λίθος και το 2012 εγκαινιάστηκε από τον Ματαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ιερώνυμο, που τότε πριν 20 χρόνια, το 2001, ήταν και ο Μητροπολίτης αυτός που έφερε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου Καλυβίδη. Με θαυμαστό τρόπο, χωρίς να έχουμε εμείς κάποιο στόχο, μεταφερθήκαν εδώ, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κινήθηκαν οι διαδικασίες για να έρθουν τα λείψανα εδώ του Αγίου που βρισκόντουσαν στην Πάρμα της Ιταλίας. Τα ιστορικά κείμενα μας λένε ότι το 884 μετά Χριστόν λείψανα μέρος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνουν στην Ρώμη, στην Ίσο Τιβερίνα, όπου εκεί χτίστηκε μοναστήρι του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Οι μοναχοί ονομάστηκαν Καλυβίτες. Δύο μοναχοί, ο Ντομένικο και ο Κοντιέλη, παραλαμβάνουν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου από την Κωνσταντινούπολη και τα μεταφέρουν και τα τοποθετούν στον μοναστήρι εκεί, στο ναό το καθολικό της Μονής. Το 1670 ο Πάπα Φιμός ο 7ος παραλαμβάνει τα λείψανα του Αγίου Καλυβίτου και τα πηγαίνει ως ευλογία στο Δουκάτο της Πάρμας, στον καθεδρικό ναό της Παναγίας στην Πάρμα, που εκεί φυλάσσονται μέχρι και σήμερα σε μία μαρμάρινη ξενοθήκη. Και με τη χάρη και το έλεος και τις πρεσβείες του Αγίου μας, διότι έτσι ήταν το σχέδιό του, ήθελε ο Άγιος να μας επισκεφτεί εδώ, που τον τιμούμε για πλέον από 100 χρόνια ως πολύβολο και προστάτη. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμασταν ο μοναδικός ναός πανελληνίος που ήταν ενωριακός. Υπάρχουν κανένα δυο ακόμη από ό,τι έχω μάθει. Και έτσι με τη χάρη του Θεού μας έστειλαν απότμημα της δεξιάς χειρός του Αγίου μας, που φυλάσσεται ως πνευματικός θησαυρός, και ένα μικρό τεμάχιο από τα πλευρά του Αγίου μας. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, διότι τον ευλόγησε ο ίδιος ο Άγιος. Και πλέον δεν τον έχουμε ως πολιούχο και μόνο το όνομά του τιμούμε, αλλά πλέον έχουμε και ένα τεμάχιο, ένα τμήμα από το σώμα, τα λείψανα, τα θαυματουργά του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτου, ο οποίος ήταν και ο αγαπημένος Άγιος του σύγχρονου Αγίου που ανακήρυξε η Εκκλησία μας, του Οσίου Πορφυρίου του Καστοκαλυβίτου, που αυτόν μιμήθηκε και έφυγε στα Γιονόρος, μικρό παιδάκι, και έτσι πάντοτε νοσταλγούσε όταν ήταν 12 χρόνια και αυτός και διάβαζε συλλαπιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αυτό το μεγάλο λοιπόν Άγιο τον έχουμε εδώ πέρα. Και έχουμε μεγάλη ευλογία και χαρά που ο πολιούχος και ο προστάτης και έφορος της περιοχής είναι αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας, όχι ο τόσο γνωστός Άγιος, Ναι. αλλά πολύ μεγάλος Άγιος και παλαιός Άγιος Έτσι. από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ασκήρυψε τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Στους Αγίους μας προσφεύγουμε, Πατέρα Αθανάσια, τώρα που η πατρίδα μας βάλεται από ποικίλους πειρασμούς και δοκιμασίες, έτσι δεν είναι? Εκεί προσφεύγουμε πάντοτε. Και ακόμη Κοιτάξτε, αν περισσότερο δείτε, τώρα. ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν και προσκυνούν τους τάφους των μαρτύρων, τα λείψανα των Αγίων, δηλαδή τα ιερά και τα όσια, θαυματουργές εικόνες, ελαμβάνουν την άκτιστο χάρη του Θεού μας. Γιατί τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή ιαμάτων και οι Άγιοι, επειδή ευαρέστησαν στη ζωή τους τον Θεό και ο Θεός τους ευράβευσε, σε άλλους έδωσε την αυθασία των λειψάνων, σε άλλους την θαυματουργία και σε άλλους την μυροβλησία των λειψάνων. Οπότε έχουμε να λάβουμε πολύ μεγάλη ευλογία. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν λοιπόν και προσκυνούν τέτοιους τόπους ιερούς και Αγίους, που είναι και λείψαν Αγίων, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, φυγαδεύονται δαιμόνια, φεύγουν ψυχολογικά προβλήματα και λαμβάνει δηλαδή ο άνθρωπος την ίαση και της ψυχής και του σώματος. Οπότε πρέπει να τρέχουμε σε τέτοιους τόπους, να προσκυνούμε τα ιερά λείψανα με ευλάβεια, τις ιερές και άγιες εικόνες, διότι παίρνουμε την χάρη δια των Αγίων, τη χάρη του παιδικού μας Θεού. Πατέρα Αθανάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι. Καλό υπόλοιπο, Εγώ μεγάλη σας σας ευχαριστώ Σαρακοστής. πάρα πολύ, διότι μου δώσατε την ευκαιρία, έστω και λίγο, να μιλήσω για τον μεγάλο Άγιο μας, τον Άγιο Ιωάννη Καλυβίτη, αλλά και για τη μεγάλη προσωπικότητα που η ιστορία θα δείξει ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος άνθρωπος που έζησε εδώ. Μπορώ να τον πω ουράνιον άνθρωπο και πήγε ο Άγγελο. Εύχομαι να πορευθούμε τώρα που πήραμε τη δύναμη στη μέση της Σαρακοστής από τον Τίμιο Σταυρό, ξεκουραστήκαμε, λάβαμε τα όπλα και την ξεκούραση και τη δύναμη, να συνεχίσουμε να πορευθούμε στη μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα των παθών. Και αν θέλουμε να
αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό μας, αγαπητέ μου Θανάση, και εύχομαι σε όλους τους ακροατές του σταθμού, αν θέλουμε να αναστηθούμε, πρέπει πρώτα να συσταυρωθούμε. Να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, των παθών, να νεκρωθεί πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας, και αν θα συσταυρωθούμε, θα καταφέρουμε να συναναστηθούμε και να δούμε το φως, το ανέσπερο της Αναστάσεως του Χριστού που πηγάζει κάθε χρόνο από τον Πανάγιο Τάφο. Από εκεί την απόδειξη της μόνης αληθινής πίστης που είναι η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας χαριτώνει, να σας σκεπάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης να είναι και αυτός αργός και βοηθός και σκεπαστής και βοηθός της εκπομπής σας και να συνεχίσετε να βοηθάτε όλους αυτούς που ακούνε με πολύ πολύ προσοχή και με χαρά τις εκπομπές που κάνετε, διότι έτσι στηρίζετε και παρηγορείτε τους ανθρώπους, διότι στηρίζετε την πίστη, την πατρίδα μας και την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή Εύχομαι σας. εν βάθος καρδιάς καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, την ευχή σας. Ο πατήρ Αθανάσιος λοιπόν ήταν μαζί μας εδώ, γεραμάνης, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου, εκεί στο βαθύ Αυλίδας. Μιλήσαμε μαζί του και για τη μεγάλη προσωπικότητα βέβαια του μακαριστού Πατρός Σαράντη Σαράντου. Ζητήσατε βέβαια να μιλήσουμε για την προσωπικότητα αυτή και μας στείλατε και μηνύματα πολλά από την περιοχή της Αττικής και φυσικά και το κάναμε και το αναδείξαμε και προχθές βέβαια εδώ από την τηλεφημερίδα μας. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, σαν αύριο λοιπόν το 1821, ένα μικρό αφιέρωμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Μιλήσαμε και χθες βέβαια εδώ στην τηλεφημερίδα μας εκτενέστατα, αλλά θα παρακολουθήσουμε και σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα, καθώς έτσι πρέπει.